Λοιπόν, όλα έτοιμα. Το παιχνίδι ξεκίνησε. Εδώ στο μισθό των Μελισσίων. Πρώτο καλάθι κάτω σε Blazers, 2-0. Νωρίς. Πόντων έξω από την γράμμα που έπαιξε και το 15 και το τρίτο φρύνο θα εισαφαρίσει. Καλάθι στο καλάθι, οι ομάδες μπαίνουν σωστές. 3-4. Άμυνα εδώ για τους φιλοξενούμενους, που είναι και πάλι στην επίδεση. Πάρα χαμηλά. Καλά, τι δεν θα έρθει. Καηδεμένο στην κάηδεψη την μπάλα και την άφησε στο στο καλάθι. 5-4, θα βγάλουν και την άμυνα. Πληρός, ξεκινάμε πάρα πολύ καλά. Καλά και δεν θα έρθει. Κακή πάσα. Καδεμένο για δύο. Εννιά τέσσερα, στο συν πέντε. Μαγάνης. Θα πάει μέχρι μέσα. Στο για τρεις. Αστοχό. Από το σπί. Καρυπιανός, πιο Βελιντιάνης η πεντάδα, πιο Καστρινιός, πιο Κωστής, όλος ο καλός ο κόσμος. Με ταυλό ο Θεοφοβός. Δεν βάλες μικρό δαγή. Καλά θάρα ήταν αυτή.
πρώτα 14. Σταυρόπουλος θα ηγηθεί τον περισσότερο επιθέσιο της ομάδας του. Καρεμένος. Πάσο κλίση. Σταυρόπουλος. 5-5. Μπάλα στο σίδερο. Σταυρόπουλος. Θα του φύγει μπάλα μέσα από τα χέρια. Έχει δικαίωμα για δύο. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, τέλος time out. Οι ομάδες πρέπει να μπουν μέσα στο παρκέ. Έστωτα στην πρώτη. Ο Σταυρόπουλος θα στοχίσει και στη δεύτερη. Βελιγιάννη. Βελιγιάννη για τρεις. Ένα βάρο του τρίτου φίλου. Θα το αποπονήσει. 15-11. Μπραγάνης. Μπάλα στο σίδερο. Μαζί του Σταυρόπουλος, θα κάνει όλα. Και πάλι στο νούμερο 7 των Μουρέιτζες. Μαρκόπουλος, δεν πήγε την κόπη. Να κάνεις νέο επιθετικό. Κάποιος πρέπει να το βάλει, παιδιά, όμως. Να κάνεις να βάλει το φάου. Και είναι και ο Μπούτζης, ο Σπυρίδων, γιος του Θανάση. Για να τον δω λίγο. Ναι, γιος του Θανάση, εύκολα. Μάλιστα. Εντάξει, είναι οικογενειακή συνθήκη που υπάρχει στους Μπουρέιτζες, έτσι κι αλλιώς. Πού να δείτε στο Σάμερ, έρχονται και τα υπόλοιπη. Έρχονται ο γιος Μαρκόπουλος, ο γιος Στρατόπουλος. Τώρα με τους βλέπετε εδώ, γιατί σπουδάζουν, ναι. Θα ανοίξουν και κανένα βιβλίο. Είναι δυνατά στο μπάσκετ και στις γυναίκες. Αλλά το καλοκαίρι, πρώτα ο Θεός, θα τους δούμε. Οι Μπουρέιτζερς είναι τεπινέιτζερς. Κρατάνε με Μπουρέιτζερς βέβαια. Αλλά έρχονται ενισχύσεις. Την οικογένεια την ίδια, παιχταράδες οι μικροί όλοι. Και τώρα έχουν αφήσει τις μπαμπάδες. Ο γερός για να βγάλει να καθαρίσει την κουλάδα. Βέβαια δεν είναι άλλα γερόδια.
Εδώ διασταγωγικά έφηβη είναι. Πάει και ο Σταυρόπουλος. Τον τραγάνι θα βλέπετε εδώ. Πάει και ο Κούτσης που μπήκε. Σταυρόπουλος μετά την μπάλα, ο Κούτσης δεν την δίνει. Πολύ ωραία, πολύ ωραία ενέργεια, πολύ ωραία ενέργεια. 14-14. Η οποία έχει χειροκροτήτα το πάντο. Αυτό θέλει βέβαια. Για τρεις και αυτό. Όχι. Σε μια περίτεκνη ενέργεια 2018. Τους έχουν από κοντά, αλλά δεν το προβάτησε να το κρατάει το τριτοφύλλο με τον έναν με τον άλλο τρόπο. Κατεμένος, πολύ ωραία σωτήρα. Εκεί δεν έχει αντίπαλο. Μάλιστα. Τους έχουν πάλι δύσκολα. Μπούτσις δες του Μαρκόπουλου και οι δύο οι μπούτσιδες τώρα μέσα, μπαμπάς και γιος. Ωραίο, ωραίο, ωραίο αυτό που παρακολουθούμε πάρα πολύ όμως τη στιγμή. Να είναι και ο μπαμπάς και ο γιος μέσα στο παρκέ. Πόσο να τον έκανε. Σαν συνομήλικη έτσι όπως τους βλέπω είναι. Αυτό είναι κολακία για τον μπαμπούτσι που είπαμε. Εντάξει, σαν συνομήλικη δεν είναι, αλλά εντεμένως. Το χρονόμετρο μην άρεσε πάτε. 22-21. 12 δευτερόλεπτα. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Λοιπόν, τέσσερα δεκάλεπτο μόλις ξεκίνησε. Σκορ.
Ο τραγίστος Αλβέρτης του τρίτου φίλου τον μπουμπούνισε για το δεύτερο. Βραγάνης. Δεν είναι ο Βραγάνης, ο Μπούτζης ήταν. Ποιο Μπούτζης ήταν. Δεν ήταν ούτε ο Μπούτζης. Ήταν ο κύριος με το νούμερο 3. Ο πιστεύος. Πάρα πολύ ωραία. Έχουν τέτοιο γλουκ με Μπούτζη, Ιόκε, Μπάμπα γι' αυτό. Δευτερευτικά. Και ο Βραγάνης προς τα εκεί οδεύει. Και εγώ το ίδιο να πω. 25-24. Διαφορά και πάλι στο πόντο. Μπούτζης. Θέλησε να βρει το Βραγάνη. Εγώ είναι τα χέρια το Βραγκομίνας. Καρδιάνο. Έρωσε και τσάνη κύπη στο πάρκο. Στη θέση του Δελιγιάννη. Σταυροπουλός. Τρία και 25. Τι άλλο να συζητήσουμε, άμα συνεχίσουν έτσι πάμε για 24%. Εστωτός. 30-28. Μπάλα χαμηλά, Καρυπιανός, Αφροκύλιτο. Επίσης στο γραφιστό δεν έχουν βρει λύσεις οι Κουρέιτζες στα μεριδόγωμα του παιχνιδιού. Δέχονται με μεγάλη ευκολία με καλάθια. Τριάντα, δύο, τριάντα. Μία σου και μία μου το παιχνιδιού. Πανάγος. Λελιγιάννης. Προσποιηθεί για τρεις. Μπάλα στο σίδερο. Καρυπιανός. Θα πάρει το φάουλ. Yeah!
ποινή στον πιστεύω, ναι. Με τεχνική ποινή στον πιστεύω για διαμαρτυρία. Θέλετε και 20. Σκορίζω 34-30. Yeah.
ξεκινήσανε. Άντε, συνεχίσει το καθλό στη γωνία που ήταν, δεν του κάνει το χάτι λίγο το καλή. Τελειγιάννης κι αυτό. Πάρει το φάουλ, δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ο μικρός και ο Σταυρόπουλος προσπαθούν σιγά σιγά να ρίξουν τη διαφορά, το έχουν κάνει, είναι στο μείον 3 και αν ευστοχίσει το πάνε στο καλάθι. Μπραχάνης το επιθετικό, Καρυπιανός, 57 δευτερόλεπτα. Ριμπάτο από ποιον, η μάνα στα κέκα του Σταυρόπουλου. Θα περάσει πάσα, εξαιρετική ομαδική προσπάθεια. Φοβερή πάσα. Φοβερή πάσα. 41-40. Τρέχουνε σε ρί 7-0. Καρδιανός θα γυρίσει, δεν θα εξοχίσει. Πέντε.
άμυνα. 41-42. Σταυρόπουλος, Μαρκόπουλος επιθετικό. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Είναι ο χείρας εκεί. Επιθετικό κόψιμο. Αλλά ο Λαγάνης φωνάζει παρόν. Έξα τη γραμμή των 6.75 τον μπουμπούνισε. 41-45. Λαγάνης
ήθελε κάποιον δίπλα του τον άντρα κανείς για να πάρει την μπάλα. Μένει και την πιο μεταξύ ανακομίσει, αναγκάστηκε για να μην βγάλει τον αντίπαλο στον εκδιασμό. Χαϊδεμένος, σύρας, λάθος πασά. Έχουνε σφίξει τα καλά τα τώρα εκεί. Λάθος πασά. Καταρχή και πάλι για το τρίτο φύλλο, το οποίο επαναλαμβάνω δεν έχει πετύχει ακόμα καλά σε 6 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα αγώνα. Σε 4.53 το σκορ, θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο. Εδώ μας επιστρέψαμε. Κρατήματα του Στρατόπουλου από τον πάγκο. Και 10 για το τέλος του τρίτου. Καστρινιός, Κύρας, Καστρινιός, Ελιγιάννης, θα πάρει το σκουρ, θα στοχίσει. Ο Μπούλης αυτή τη φορά δεν θα λάθει. Στο παιχνίδι, ο δεύτερο της αποψινής βραδιάς, και δύο, πρώτος όμιλος. Μαρκοπούλος άστοχος. Ο Χαϊδεμένος θα στοχίσει. Αυτή τη φορά ο πιστεύος θα πάρει τη σκυτάλη από τους υπόλοιπους και θα συνδεθεί με το καλάθι, 44-55. Έχει μόλις 3 πόντους σε αυτό το δεκάλεπτο. Δεν χρειάζεται να δούμε κάτι άλλο για τη διαφορά την οποία έχει δημιουργηθεί και πού οφείλεται. Προφανέστατα στην πολύ καλή άμυνα των Blue Rangers. Τους έχουν εγκλωβίσει, έχουν παρουσιάσει ένα επιθετικό μιλήσεο. Έχουν πλέον το προβάδισμα.
Άσο Ρος και δεύτερη. Για το τελευταίο δεκάλεπτο ανάμεσα στις δύο ομάδες, εδώ θα κρυφθούν τα πάντα. Στο Μελισσίον, Development. Τρίτο φύλλο, τρίτο φύλλο του Ranger, 45-55. Φορά στις 10 μετά το πολύ καλό τρίτο δεκάλεπτο. Τον φιλοξενούμενο, οι οποίοι επαναλαμβάνω, περιορίσανε τον αντίπαλό τους. Πόντους. Σκεφτείτε ότι πετύχαν 41 στο πρώτο ημίχρονο. Ένα από τα καλύτερα ημίχρονα του τρίτου φύλλου. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Η μπάλα θα γυρίσει. Μπουτζής. Θα μιστεύω. Για τρεις εκείνος. Άσκουφος. Γραμμή των 6 και 75 μειώνει στους 3, 52-55 έχουν να
σε απόσταση αναπνοής. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Του δεύτερου ημιχρόνου, λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, ήταν πίσω με 8-41-33. Κάνανε ένα 7-0, πίσω το ημίχρονο στο μείον 1-41-40 και μπήκαν με το πόδι κολλημένο στον Γκάζι στο τρίτο, περάσαν μπροστά 42-41 και κλείσαν το τρίτο δεκάλεπτο στο συν 10-55-45.
δύο λεπτά. 2 και 10. Για την απάντηση, ναι, το τρίτο του, 55-62, διαφορά και πάλι σε 7. Πρέπει να βγάλουν αυτή την άμυνα. Από την άλλη, αν στοχίσουν οι Ρέιτζερς, νομίζω ότι έχουν πλέον τον πρώτο λόγο. Τον πρώτο λόγο τον έχουν ήδη, νομίζω ότι αν στοχίσουν τελειώνει και το παιχνίδι. Πολύ κρίσιμη επίθεση για το μέλλον του παιχνιδιού. Μέχρι την επόμενη. Καγάνης, θα στοχίσει, νέο επιθετικό. Καλάθι και φάουλ, όχι, θα μπορούσε όμως. Ο Μαρκόπουλος θα πάει στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Για να πάρει τουλάχιστον το ελάχιστο δυνατό από τη φάση στην οποία ήταν προγραμματιστής αυτός στην πρώτη. Πήγαν περίφημα μέχρι και το 18 της αναμέτρησης, εκεί που βρεθήκαν μπροστά με 41-33. Από εκεί και πέρα ήρθε ένα blackout. 0 στις 4. Δεν θα του κάνει κάτι η μπάλα, 23 δευτερόλεπτα. Μελιγιάννης, φαντάζομαι να πάει σε σούτυρων πόντων. Άστοχος και κάπου εδώ το 56-64, να δούμε αν θα είναι το τελικό σκορ. Μπούτζης. Λοιπόν, θα είναι το τελικό σκορ.
76-64, οι Ρέιζερς θα πάρουν την νίκη όντας καλύτεροι στο δεύτερο ημίχρονο.